Αγαπητοί φίλοι και φίλες, καλό μεσημέρι, χαίρετε και ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε και επικοινωνούμε μαζί. Χαίρομαι πολύ που έχουμε την ευκαιρία να επικοινωνήσουμε μέσα από το διαδίκτυο έστω. Σπουδαία λύση και αυτή, μιας και έχουμε την ευκαιρία παρά τις συνθήκες να συνεχίζουμε τα μαθήματα. Και να πούμε ότι το Σάββατο και την Κυριακή έχουμε την εκδήλωση, το συνέδριο του Παιδιατρικού Κέντρου, που είναι όλο το Σάββατο και όλη την Κυριακή ένα πορταστικό πρόγραμμα, πλούσιο πρόγραμμα, πάνω σε εντελώς κλινικά παιδιατρικά θέματα, πάνω στη παιδιατρική πράξη. Θα χαρούμε πάρα πολύ να επικοινωνήσουμε. Σας έχει σταλεί το link. Και αυτό θα είναι διαδικτυακό. Ελπίζουμε να είναι από τα τελευταία που γίνονται έτσι. Πάντως, είναι πλούσιο το πρόγραμμα και θα χαρούμε πάρα πολύ να το παρακολουθήσετε. Το θέμα που παρουσιάζω σήμερα είναι ένα θέμα επίσης κοινό που έχει βέβαια τις πιο ακραίες μορφές του, τα σπανιότερα δηλαδή, ενδεχόμενα τις σπανιότερες εκδοχές των νοσημάτων που θα παρουσιάσω. Ωστόσο, ο κύριος όγκος είναι καθημερινός. Είναι του παιδιατρικού ιατρείου. Το θέμα έτσι όπως είναι δομημένο έχει περισσότερο διαγνωστικό χαρακτήρα και λιγότερο χαρακτήρα αντιμετώπισης. Θα παρουσιάσω λοιπόν το θέμα για το αγκείο είδημα, την αναφυλαξία και την ορονοσία στο επίπεδο λοιπόν του παιδιατρικού ιατρείου και στη λογική της διαφορετικής διάγνωσης μεταξύ τους. Το περίγραμμα της ομιλίας είναι αυτό, λίγα εισαγωγικά στην αρχή, μετά για το αγκείο είδημα, την αναφυλαξία και την ορονοσία στο τέλος. Τα θέματα μπορούμε να τα δούμε πόσο ενδιαφέρουν τελευταία μέσα από αυτήν την απλή παράσταση που βλέπουμε για το καθένα μέσα από το PubMed. Οι αλλεργίες γενικά από νωρίς ήταν θέμα που απασχολούσε, αλλά τις τελευταίες δεκαετίες είναι φανερό όλο και περισσότερο ενδιαφέρον. Είναι ένα από τα νοσήματα τα οποία θεωρούνται του παρόντος και του μέλλοντος, τα μη μεταδιδόμενα νοσήματα, οι αλλεργίες, η παχυσαρκία, τα προβλήματα ψυχικής υγείας, που αυτά φαίνεται να είναι εκείνα που και στο μέλλον θα έχουν όλο και περισσότερο να απασχολούν γενικά τα νοσήματα του ανοσιακού συστήματος, μέρος του οποίου είναι και τα νοσήματα της αλλεργίας. Βλέπουμε λοιπόν ότι όλο τις τελευταίες δεκαετίες απασχολεί περισσότερο. Η αναφυλαξία έχει την τελευταία δεκαετία, 15 ετία, εκθετικά φαίνεται αυξηθεί το ενδιαφέρον. Γιατί ενώ πάντα ήταν το ίδιο νόσημα και του ίδιου βαθμού επικινδυνότητας, έχει διαπιστωθεί ότι ενώ μπορούμε, δεν κάνουμε το σωστό πάντα, με αποτέλεσμα, μετά από κάποιες δημοσιεύσεις που έδειχναν το πόσο άργησε η αντιμετώπιση, υπήρξε μια εκστρατεία. Στον ορισμό της αναφυλαξίας δεν έχουμε μεγάλες μεταβολές, αλλά έχουμε ενεργοποίηση μεγάλη στην ενημέρωση για την αντιμετώπιση. Προφανώς, εδώ θα αποδοθεί και το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον βιβλιογραφικά. Για το αγκείο είδημα, θα τολμούσα να πω ότι έχουμε περισσότερες πληροφορίες τελευταία. Δηλαδή, βλέπουμε, ενώ οι πρώτες δημοσιεύσεις είναι στις αρχές του 20ου αιώνα, να υπάρχει μια επιβράδυνση στην αρχή, να αργεί δηλαδή να υπάρξει το ενδιαφέρον,
και υπάρχει ένας όγκος δημοσιεύσεων που μπορούμε να δούμε αναλογικά με την αλλεργία γενικά, όγκος δημοσιεύσεων μεγαλύτερος τα τελευταία 10-15 χρόνια. Δεν ισχύει το ίδιο με την ορονοσία, όπου στην ορονοσία, παρότι είναι πρόβλημα σταθερό, το ενδιαφέρον δεν έχει αναλογικά με τα υπόλοιπα αλλεργικά νοσήματα παρουσιαστεί στην βιβλιογραφία και φαίνεται, καθώς θα πούμε και στο τέλος, στη συνέχεια, έχουμε την γνώση όχι στο βαθμό που θα θέλαμε. Ίσως επειδή νιώθουμε και πιο αδύναμοι και είναι, όπως θα πούμε κιόλα, ένα αυτοϊόμενο νόσημα στην ουσία, σχεδόν πάντα. Κάποια εισαγωγικά λοιπόν στην αρχή. Γενικότητες. Ανοσία. Η ανοσιακή απάντηση είναι η αντίδραση του οργανισμού σε κάθε ξένη ή επικίνδυνη προς αυτόν ουσία. Και έχουμε δύο μηχανισμούς, τη φυσική, τη μη ειδική και την επίκτητη, η ειδική. Τώρα, υπάρχουν τη φυσική, η μη ειδική είναι και η έμφυτη που ενίοτε μπορεί κανείς να δει που αναφέρεται. Η φυσική ανοσία, η μη ειδική, έχει την πρώτη γραμμή άμυνας, που ουσιαστικά είναι το δέρμα, η βλενογόνη, η φυσική χλωρίδα του εντέρου, το συμπλήρωμα, οι πρωτεΐνες οξείας φάσης, τα πρώτα καταρχήν δηλαδή μέσα που έχει ο οργανισμός για την άμυνα. Η δεύτερη γραμμή άμυνας στο πλαίσιο της φυσικής ανοσίας είναι τα φαγοκύτταρα, τα μακροφάγα και τα κύτταρα φυσικής φωνής. Είναι τα πιο άγρια κύτταρα που επιτίθενται ανεξαρτήτως ξενιστού, ανεξαρτήτως εισβολέως. Και η τρίτη γραμμή άμυνας ή η δεύτερη που είναι η επίκτητη ή ειδική ανοσία είναι ουσιαστικά τα λεμφοκύτταρα, όπου έχουμε πιο ειδικές πια αποκρίσεις. Όταν έχουμε διαταραχή της ανοσιακής απάντησης και είναι μειωμένη η απάντηση, έχουμε την άνοσο ανεπάρκεια. Όταν είναι υπερβολική, έχουμε τις αντιδράσεις υπερευαισθησίας, μέσα εκεί είναι και η αλλεργία. Όταν έχουμε απάντηση εναντίον των ιδίων, δηλαδή ο ίδιος ο οργανισμός επιτίθεται εναντίον του εαυτού του, έχουμε την αυτοανοσία. Όταν δεν έχουμε στοιχεία αυτοδραστικότητας με αυτοαντισώματα, αυτοδραστικά τα φλεγμοκύτταρα, μιλάμε για την αυτοφλεγμόνη. Πολύ ενδιαφέροντα, ιδιαίτερα τα πολύ τελευταία χρόνια, τα κεφάλαια αυτά. Ως φλεγμονή, ωστόσο, γενικώς θεωρείται η όποια άνοσο απάντηση σε εξωγενή ή ενδογενή βλαπτικά ερεθίσματα. Φλεγμονώδη είναι λοιπόν τα νοσήματα και της αυτοανοσίας και της αυτοφλεγμονής. Εμείς στεκόμαστε στην αλλεργία. Ως αλλεργία ορίζεται η αντίδραση υπερευαισθησίας, μεγαλύτερο λοιπόν το κουτί που έχουμε την υπερευαισθησία, που είναι ανοσιακά μεσολαβούμενη. Θέλουμε λοιπόν ανοσιακή μεσολάβηση με τα κύτταρα τα ανοσιακά. Ευαισθητοποίηση λέμε όταν έχουμε παραγωγή IgE αντισωμάτων ανεξαρτήτως συμπτωμάτων. Μπορεί να έχουμε ή να μην έχουμε. Αυτή στιγμή, αφότου παραχθεί IgE αντίσωμα, μιλάμε για ευαισθητοποίηση. Και για ατοπία μιλάμε πάλι όταν έχουμε IgE αντισώματα. Εδώ είναι είτε η ατομική είτε η οικογενειακή τάση να παραχθούν. Εδώ λοιπόν έχουμε παραγωγή IgE αντισωμάτων και αυτά
έναντι αλλεργιογόνων που υπάρχει η οικογενειακή ή ατομική τάση να παραχθούν. Ατοπία. Με IG λοιπόν η ατοπία. Σχετισμένη. Όταν έχουμε καταστολή της ανοσιακής απάντησης, μετά από την επανέκθεση σε ένα αλλεργιογόνο που έχει προηγηθεί η ευαισθητοποίηση, μιλάμε για ανοχή. Και τι ευαισθητοποιημένος οργανισμός δεν αντιδρά. Είτε αντέδρασε κάποτε, είτε ποτέ δεν αντέδρασε. Έχει αναπτύξει λοιπόν ο οργανισμός ανοχή. Και τι ευαισθητοποιημένος δεν βγάζει συμπτώματα στην επανέκθεση. Εδώ να πούμε λίγα για την υπερευαισθησία, την έννοια που ουσιαστικά χαρακτηρίζεται από συμπτώματα, αναπαραγώγημα, αντικειμενικά εκτιμόμενα ή σημεία αντικειμενικά εκτιμόμενα, που εκλείονται κατά την έκθεση συγκεκριμένου ερέθισμα σε δόση ανεκτή από τα φυσιολογικά άτομα. Το μέτρο δηλαδή είναι το εντός ή εκτός εισαγωγικών φυσιολογικό άτομο. Αυτός που έχει την υπερευαισθησία εκτίθεται στο ερέθισμα και ενώ οι άλλοι δεν αντιδρούν, αυτός αντιδρά. Έτσι, όταν έχουμε υπερευαισθησία, μπορεί να έχουμε ή να μην έχουμε αλλεργία. Η αλλεργία, το είπαμε, είναι η ανοσολογικά μεσολαβούμενη. Όταν δεν έχουμε τη διαδικασία της ανοσολογικής αντίδρασης, της ανοσιακής αντίδρασης, όπως παραδείγματος χάρη συμβαίνει σε μεταβολικά νοσήματα υπερευαισθησίας, δεν έχουμε αλλεργία. Η αλλεργία μπορεί να είναι IG μεσολαβούμενη ή μη IG μεσολαβούμενη. Και η IG μεσολαβούμενη μπορεί να είναι με ατοπική ή μη ατοπική διαδικασία. Έχουμε λοιπόν προδιάθεση, παραδείγματος χάρη στο άσθημα, στα αλλεργική ρινίτιδα, υπάρχουν μεσολαβητές, βγάζουν IG και έχουμε την ατοπία ή καν να μην είναι. Έχουμε IG, όπως παραδείγματος χάρη στα ημενόπτερα ή στα φάρμακα. Αυτά μπορεί να συμβούν ανεξαρτήτως προδιαθέσεως. Η μη IG μεσολαβούμενη αντίδραση, αλλεργική αντίδραση, μπορεί να είναι στο δέρμα, παράδειγμα δερματίτιδα εξεπαφής, ή και ατοπική δερματίτιδα μπορεί να είναι μη IG μεσολαβούμενη, η εοσινοφιλική γαστρεντεροπάθεια, το άσθημα μη IG. Έχουμε πλειάδα νοσημάτων μη IG μεσολαβούμενων, αλλά αλλεργικών νοσημάτων. Έχουμε κλασικά εδώ και 50 χρόνια και παραπάνω την ταξινόμηση σε 4 τύπους αντιδράσεων υπερευαισθησίας. Κλασικά είναι η περίπτωση της άμεσης, τύπου 1, που εξαρτάται από την ανοσοσφαιρίνη IG. Αυτή η ανοσοσφαιρίνη που την ξέρουμε καλά, που έχει τις βαριές και τις ελαφρύες αλυσίδες και ουσιαστικά η θέση που συνδέεται με το μαστοκύτταρο ή το βασιόφυλλο είναι αυτή και η θέση που δεσμεύει το αντιγόνο, δηλαδή το αλλεργιογόνο, είναι εδώ στην κορυφή των βαριών αλυσίδων. Βλέπουμε εδώ πως είναι το μαστοκύτταρο, τα IgE Perix στην επιφάνεια και το αλλεργιογόνο που το βλέπουμε να δεσμεύεται ψηλά. Δύο μόρια IgE δεσμεύουν ένα μόριο αλλεργιογόνο. Μπορεί να έχουμε στην περίπτωση της τύπου 1 την άμεση αντίδραση με τους προσχηματισμένους μεσολαβητές, μπορεί να έχουμε και την όψιμη αντίδραση.
τους νέους σχηματιζόμενους. Δηλαδή, όταν κινητοποιηθεί η διαδικασία, τα ήδη υπάρχοντα κοκκεία φεύγουν, αποκοκκιούνται δηλαδή το κύτταρο, χύνονται έξω από το κύτταρο και έχουμε την άμεση αντίδραση, ενώ τίθεται η διαδικασία παραγωγής νέων και έχουμε την όψιμη αντίδραση, γιατί αυτό διαρκεί κάποιες ώρες για να παραχθούν οι νέοι μεσολαβητές, νέο σχηματιζόμενοι μεσολαβητές. Η τύπου 2 αντίδραση υπερευαισθησίας είναι η γνωστή κυταροτοξική ή κυταρολυτική. Εδώ δεν έχουμε έχουμε IgG και IgM αντισώματα. Το αρχικό αντίσωμα προκαλεί ενεργοποίηση του συστήματος συμπληρώματος, θέλουμε και συμπληρώμα λοιπόν, όπως είναι οι αντιδράσεις στους μεταγγιζόμενους, ή στα κύτταρα μεσολαβητές, όπως είναι η νόσος Good Pasture, ή σε υποδοχείς που δεσμεύονται και είναι η ασθένεια, η μη ασθένεια γκράβης. Αποτέλεσμα αυτής της ενεργοποίησης μέσω των αντισωμάτων, του συγκυρώματος μέσω των αντισωμάτων και των κυττάρων ή των υποδοχείων, είναι η καταστροφή των κυττάρων και των ιστών διαμέσου της λύσης των μεμβρανών, όπως βλέπουμε στο διάγραμμα. Τύπου 3. Είναι η νόσος των άνοσο συμπλεγμάτων. Έχουμε εδώ την ορονοσία, την αντίδραση άρθους, τη σπήρεμα των νεφρίτιδα και τις αγκίτιδες. Θα μιλήσουμε στο τέλος για την ορονοσία. Τέλος, η τύπου 4, η επιβραδυνόμενη, είναι αποτέλεσμα μεσολάβησης δραστικών τάφλεπτων κυττάρων και τα αντιπροσωπευτικά παραδείγματα είναι η πολύ γνωστή μας δερμοαντίδραση μαντού και η εξεπαθής υπερευαισθησία. Ατοπική δερματίτιδα εξεπαθής κλασική περίπτωση. Για να πάμε στο αγκιοίδημα, να προχωρήσουμε λοιπόν σε πιο συγκεκριμένα τώρα νοσήματα, οντότητες. Το αγκιοίδημα είναι η ευχή διαδιώκωση του δέρματος ή των βλενογόνων και αυτό κυρίως όπου υπάρχει χαλαρός συνδετικός ιστός σε βαθύτερες στιβάδες του δέρματος. Να, η περίπτωση με το αγκιοίδημα στο άνοχυλος. Εδώ κάνουμε την αντιδιαστολή με την κνίδωση όπου έχουμε κνιδωτικό εξάνθημα με τον κομφό που περιβάλλεται από ερυθρά άλλο και έχουμε χαρακτηριστικό νησμό, συνοδό νησμό. Στο αγκιοίδημα το χρώμα μένει αναλύωτο, το χρώμα του δέρματος. Και αντί του νησμού που παρατηρείται στην κνίδωση, έχουμε αίσθημα καύσου ή πόνου. Κυρίως είναι ασύνεδρο. Αμφωτερόπλευρο, δεν είναι σε συγκεκριμένη μία περιοχή, συνήθως όχι μονόπλευρο και χωρίς εντύπωμα στην ψηλάφιση. Εντοπίζεται όπου υπάρχει χαλαρός ιστός, όπως λέγαμε, και τέτοιες περιοχές είναι τα βλέφαρα, τα χείλη, η γλώσσα, οι παλάμες, τα πέλματα, η γεννητική περιοχή, όσχιο, ακροποστία, το βλέπουμε συχνά. Ο λάρυγγας, εδώ έχουμε το κίνδυνο της ασφυξίας. Ο εντερικός βλενογόνος τέλος, που εδώ υποδύεται οξία χειρουργική κοιλία, ιδιαίτερα το πυρονομικό αγκιοίδημα αυτό, που είναι πολύ χαρακτηριστικό. Γενικά, άπαξ και συμβεί διαρκεί. Και ενώ το κνιδωτικό εξάνθημα, ο κομφός, έχει χαρακτηριστικό στην κνίδωση, όπως ακριβώς το λέμε, να διαρκεί ώρες και είναι λοιπόν ο χαρακτηριστικός μεταναστευτικός χαρακτήρας που λέμε, στο αγκιοίδημα διαρκεί πολλές ώρες, παύλα μέρες. Λέμε ότι
το αξάρθημα στην κλήρωση διαρκεί μέχρι 24 ώρες το πολύ. Συνήθως κάποιες ώρες. Και μπορεί να μεταναστεύσει αλλού. Αλλά η συγκεκριμένη δερματική βλάβη θα διαρκέσει ώρες. Αντίθετα, στο αγκιοίδημα θα κρατήσει λίγες μέρες. Μπορεί να κρατήσει λίγες μέρες. Όχι υποχρεωτικά, δεν είναι συνηθισμένο να κρατάει ώρες. Στην αλλεργική αιτιολογία, κνίδωση και αγκιοίδημα, βλέπουμε ότι υπάρχει κοινή παθοφυσιολογική βάση. Έχουμε καταρχήν άγκυο διαστολή, αυξημένη διαπερατότητα του αγκιακού τυχώματος των τριχοειδών αγκίων και των μετατριχοειδικών φλεπιτίων, με αποτέλεσμα την εξαγίωση πλάσματος. Η αγκιοδιαστολή, που σημαίνει πρακτικά υπερεμία, προκαλεί ερυθρότητα στο δέρμα, ενώ η εξαγίωση στα επιφανειακά στρώματα του δέρματος προκαλεί το πομφό, ενώ στα βαθύτερα το αγκιοίδημα. Με άλλα λόγια, η ερυθρότητα είναι λόγω της αγκιοδιαστολής της υπερεμίας και λόγω της εξαγκίωσης, όταν είναι σε επιφανειακά στρώματα έχουμε τον πομφό, όταν είναι σε βαθύτερα το αγκιοίδημα. Αυτά τα φαινόμενα οφείλονται στην έκκληση ισταμίνης που δείχναμε προηγουμένως από τα μαστοκύτταρα ή τα βασιόφυλλα και αυτή προκαλεί τον γνισμό λόγω ερεθισμού των νευρικών απολύξεων ή το αίσθημα που λέγαμε πόνου ή καύσου στην βαθύτερη, στη βάδα, στην περίπτωση του αγκιοειδήματος. Το αγκιοειδήμα μπορεί να είναι επίκτητο ή να είναι κληρονομικό. Είναι δύο εντελώς διαφορετικές οντότητες που προβάλλουν με τον ίδιο τρόπο. Να πούμε εδώ το εξής. Το επίκτητο αγκιοείδημα μπορεί να είναι μόνο του ή μαζί με κνίδωση. Μπορεί να είναι μονήρες, δηλαδή μόνο ή να συνοδεύεται με κνίδωση. Στο αλλεργικής αιτιολογίας, πάντως, περίπου στις μισές περιπτώσεις συνυπάρχει με κνίδωση, με κνιδωτικό εξάρτημα. Μπορεί να είναι το επίκτητο, το γνωστό μας, το ισταμινεργικό, χωρίς κνιδωτικό. Τις περισσότερες περιπτώσεις, όταν είναι ισταμινεργικό, έχουμε και το συνοδό κνιδωτικό. Ήδη είπαμε λοιπόν ότι το επίκτητο μπορεί να είναι ισταμινεργικό ή μη ισταμινεργικό. Όταν είναι από μέσω της ισταμίνης, μπορεί να έχουμε αιτιολογία γνωστή, ή να μην την ξέρουμε, ή μπορεί να είναι η κλασική περίπτωση της αλλεργίας, και θα το δούμε στη συνέχεια. Το μη ισταμινεργικό μπορεί να είναι με τη γνωστή μας διαδικασία επίσης ή άγνωστη διαδικασία και μπορεί να είναι και με την βραδική νύμη, μέσω βραδική νύμη. Τέλος, μπορεί να εμπλέκεται ο αναστολέας σε ένας εστεράσεις και στο επίκτητο όπου έχουμε προβλήματα άλλα όπως είναι το λέμφωμα και η αυτονοσία. Στο κληρονομικό αγκιοείδημα μπορεί να έχουμε ουσιαστικά την σε ένα εστεράσι χαμηλή ή φυσιολογική. Όταν είναι η σε ένα εστεράσι χαμηλή, μπορεί να έχουμε την κλασική περίπτωση του κληρονομικού αγκιοειδήματος τύπου 1 ή τύπου 2, που και στα δυο μπορεί να είναι επηρεασμένη, όπως το είπαμε κιόλα, η σε ένα εστεράσι, αλλά να έχει να κάνει και η λειτουργικότητα της σε ένα εστεράσι. Δεν θα πούμε πολλά. Το μόνο που ήθελα λοιπόν από αυτή τη διαφάνεια να φανεί
είναι ότι το αγιοίδημα που μπορεί να είναι κληρονομικό, μπορεί να έχει φυσιολογική ξένα εστεράφη και όχι πάντα χαμηλή όπως έχουμε συνηθίσει να ξέρουμε. Επίσης, το επίκτητο μπορεί να είναι ισταμινεργικό ή να μην είναι ισταμινεργικό. Το ισταμινεργικό, το γνωστό μας, το συνηθισμένο, μπορεί να οφείλεται σε τροφική αλλεργία, σε νυγμούς ή δείγματα εντόμων, σε φάρμακα, σε λοιμώξεις, στο λάστιχο, το λάτεξ. Στα φάρμακα, το πιο συνηθισμένο είναι τα αντιβιωτικά, όμως μπορεί να είναι και τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη ή άλλα. Με αλλεργικό μηχανισμό, έτσι όπως είπαμε, την αλλεργία, μπορούμε να έχουμε τα αντιβιωτικά πρώτα απ' όλα, γιατί τα μη στεροειδή έχουν τον λεγόμενο μη αλλεργικό μηχανισμό. Άρα λοιπόν, αντιβιωτικά και άλλα με αλλεργικό στο πλαίσιο φαρμακευτικής αλλεργίας, στεροειδή με μη αλλεργικό μηχανισμό, εδώ, και αυτό μη αλλεργικό μπορεί να συμβαίνει και με τα αντιβιωτικά και τα άλλα φάρμακα. Ισταμινεργικό αγκιοίδημα λοιπόν έχουμε με την κλασική μορφή της αλλεργίας, αλλά στα φάρμακα και ιδιαίτερα στα μη στεροειδή μπορεί να έχουμε μη αλλεργικό μηχανισμό. Στην περίπτωση του αγκιοειδήματος, ένα είναι το πολύ συνηθισμένο, το κλασικό και ο δρόμος που μπορεί να βγάλει σε ασφαλές συμπέρασμα, που αν δεν το έχουμε θα χαθούμε. Το λεπτομερές ιστορικό και η φυσική εξέταση. Λεπτομερές ιστορικό έχει να κάνει με τον τρόπο που εκδηλώνεται. Αν μάλιστα μιλάμε για αγκιοίδημα που συνοδεύεται από κνίδωση, τη διάγνωση την έχουμε στο πιάτο. Αν μιλάμε για μονήρη μορφή, αγκιοίδημα που δεν έχουμε συνοδό κνίδωση, τότε σκεφτόμαστε διπλά τι διαδικασία ακολουθήθηκε, πώς έγινε το εξάγχημα. Κλινικά, αν είναι γενικευμένο ή εντοπισμένο, τη διάρκεια του και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά, την περιοχή που είναι και φυσικά πόσο συχνά έχουμε την έκθεση του εξανθήματος ή την εμφάνιση του αγκιοειδήματος. Όταν πάμε στο εργαστήριο, εκείνο το οποίο μας νοιάζει όταν μιλάμε για το νηδωτικό είναι αλλιώς, όταν μιλάμε για την πιθανότητα του κληρονομικού αγκιοειδήματος είναι αλλιώς, και αυτό βέβαια ακόμα και στο επίκτητο μπορεί να έχουμε τον αναστολέα της εναστεράσης, αλλά πριν φτάσουμε σε αυτό θα δούμε το συμπλήρωμα. Το συμπλήρωμα λοιπόν, το C4 και το C2, είναι αυτά τα οποία χρειαζόμαστε να δούμε, γιατί η φυσιολογική του στιμή αποκλεί τη συμμετοχή του συμπληρώματος και δεν θα κάνουμε μέτρηση σε αναστολέα σε ένα εστεράσεις αν είναι φυσιολογικά. Αυτά να πούμε ότι τα κάνουμε εν θερμό, γιατί σε ουδέτερο χρόνο μπορεί να είναι φυσιολογικά. Δηλαδή το συμπλήρωμα το θέλουμε τότε που έχουμε το πρόβλημα. Υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί και σε ουδέτερο χρόνο να υπολείπεται. Αλλά όμως για να έχουμε εμείς την ορθότητα στην εκτίμηση, στην αποτίμηση του αποτελέσματος, είναι να έχουμε τη λήψη, την αιμολειψία εν θερμό τότε που είναι το πρόβλημα. Ωραία. Δεν απέφυγα να μιλήσω για την αντιμετώπιση, διότι είναι κουβέντα μεγάλη αυτή. Να πω πάντως με πολύ απλό τρόπο ότι
όταν έχουμε το γνωστό ισταμινεργικό, το προφανές είναι ότι δίνουμε αντισταμινικά. Για τα άλλα είναι αρκετά μεγάλη κουβέντα, δεν θα ήθελα, δεν είναι το θέμα η αντιμετώπιση. Αναφυλαξία. Διαγνωστική προσέγγιση και πάλι στην αναφυλαξία. Πρώτα στους ορισμούς μας. Ο ορισμός λοιπόν της αναφυλαξίας που είναι τα πολύ τελευταία χρόνια επανειλημμένα διατυπωμένος είναι πως πρόκειται για μία σοβαρή οξία επικίνδυνη για τη ζωή αντίδραση. Ένα. Είναι γενικευμένη, συστηματική. Αντίδραση περιβεστίας με IgE ή μη IgE. Αναφυλαξία. Δεν είναι αναφυλακτοειδής που παλιότερα λέγαμε. Αναφυλαξία είναι και η μη IgE μεσολαβούμενη. Και έχουμε απελευθέρωση δυνητικών μεσολαβητών, όπως η σταμίνια από τα μαστοκύτταρα των ιστών και τα βασιόφυλλα του περιφερικού αίματος. Με άλλα λόγια, οξία, σοβαρή, γενικευμένη αντίδραση. Συστηματική αντίδραση. Με ή χωρίς IgE αντιγόν. Δηλαδή, έχουμε αναφυλαξία που δεν είναι η αναφυλαξία η ίδια μόνο μέσα στη λογική του αλλεργικού τύπου, γιατί έχουμε και την μη αλλεργικού τύπου, που μπορεί η αλλεργικού να είναι IgE μεσολαβούμενη ή μη IgE μεσολαβούμενη. Και υπάρχει ένα παράθυρο της μη αλλεργικού, της ιδιοπαθής, που δεν τα ξέρουμε όλα ακόμα. Σε κλινικό επίπεδο μπορούμε να έχουμε στο νου μας το εξής. Το δέρμα, όταν έχει εκδήλωση κνηδωτική, μπορεί να είναι μόνο μπρος και πίσω κνήδωση. Όταν μιλάμε για αναφυλαξία, θέλουμε κι άλλα δύο και θέλουμε κι άλλο ένα σύστημα. Θέλουμε ταχεία εισβολή επίσης και βαρύτητα. Δηλαδή, η κνήδωση έχει μόνο το δέρμα, που μπορεί να είναι εντονότερη ή λιγότερο έντονη, μπορεί να είναι ταχύτερη ή λιγότερη ταχεία η εισβολή, αλλά στην αναφυλαξία υποχρεωτικά. Θέλουμε δύο συστήματα, ένα από τα οποία μπορεί να είναι το δέρμα, και ταχεία εισβολή και βαρύτητα. Γρήγορα. Εξελίσσονται γρήγορα τα πράγματα στην αναφυλαξία. Τα συμπτώματα της αναφυλαξίας τα ξέρουμε καλά. Από το δέρμα που λέγαμε είναι το ερήθημα, ο κνησμός, που μπορεί συνήθως να γενικευμένος, η κνήδωση, η οποία χαρακτηρίζεται από μορφούς, και το αγκιοείδημα το γνωστό μας. Από το αναπνευστικό μπορεί να έχουμε ρήνο που συνοδεύεται και από τον επεφικότα, ρήνο επεφικίτηρα λοιπόν, λαρυγικό ίδημα, συνήθως υπογλωτιδικό, με βράχος πονής, συμμετέχει λοιπόν και η γλωτίδα, το ίδημα το προβληματικό είναι στον υπογλωτιδικό χώρο και μπορεί να έχουμε και ασθηματικού τύπου συμπτώματα. Από το πεπτικό μπορεί να έχουμε στο φάριγγα κνηδωτικά χαρακτηριστικά, ένα γαργάλιμα, μια φαγούρα, ναυτία εμέτους ή κοιλιακά. Το κυκλοφορικό, ταχυκαρδία, ευνίδιο αίσθημα δυναμίας, λιποθυμική τάση, απώλεια συνειδήσεως. Ξαναλέμε λοιπόν, ταχεία εισβολή σε λεπτά, όχι ώρες. Πρακτικά δεν θα μιλήσουμε για ώρες. Μπορεί στα πολύ βρέφη να γινόμαστε λίγο ελαστικότεροι και να μιλάμε και για 2 ώρες στη διάρκεια της εκδήλωσης της αναφυλακτικού τύπου αλλεργίας στο γάλα. Όμως κρατάμε ότι λίγες είναι οι φορές που έχουμε ώρα, συνήθως λεπτά. Και 2 συστήματα. Τα κλινικά κριτήρια είναι τα εξής.
Έχουμε λοιπόν οξία αντίδραση από δέρμα βλενογόνους και αναπνευστικό ή καρδιαγγειακό. Σίγουρα δέρμα και κάτι ακόμα. Τα συνηθισμένα καρδιά ή πνεύμονα. Μπορεί να έχουμε γνωστό αλλεργιογόνο που έχει έρθει σε επαφή, γνωστό ιστορικό λοιπόν, εδώ, αν είναι γνωστό το αλλεργείο, μπορεί να υπάρχει και το ώρες, δηλαδή να είναι πάνω από μία ώρα, εφόσον έχουμε την επαφή, ξαναλέμε, με το γνωστό που είχε κάνει αναφυλαξία πριν και έχουμε τώρα τα συμπτώματα από τουλάχιστον ένα σύστημα. Δέρμα, υβλενογόνους, αναπνευστικό, καρδιαγγειακό και γαστρεντερικό. Τέλος, μπορεί να έχουμε το αλλεργιογόνο, το γνωστό και την υπόταση. Εδώ δεν θέλουμε τίποτα άλλο, το βαφτίσαμε. Είναι αναφυλαξία, γνωστό αλλεργιογόνο και υπόταση βαριά κατάσταση. Εδώ θέλουμε γνωστό αλλεργιογόνο και δύο συστήματα, τουλάχιστον δύο συστήματα, και εδώ δέρμα και άλλο ένα σύστημα. Για να τα βαφτίσουμε αναφυλαξία. Στην αντιμετώπιση, και εδώ δεν έχω συνέχεια, γιατί είναι πρώτα απ' όλα η σωστή διάγνωση και η αντιμετώπιση είναι κλασικά αδρεναλίνη. Δεν επεκτείνομαι, γιατί είναι κυρίως το διαφοροδιαγνωστικό που θέλουμε να σταθούμε. Αδρεναλίνη αποκλειστικά άπαξ και βαφτίστηκε αναφυλαξία. Αν είναι απλώς κνίδωση ή αγκιοίδημα, μπορούμε να μείνουμε στο αντισταμινικό. Κορτικοστεροειδές συμπλήν. Αλλά άπαξ και έχουμε τον ορισμό όπως τον είπαμε, θέλουμε αδρεναλίνη. Ενδομυϊκά, προγεμισμένη σύλληπα. Ορονοσία. Εδώ είναι, θα λέγαμε, ένα πεδίο που δεν είναι σπάνιο, όμως χρειάζεται να το περπατήσουμε με λίγη προσοχή παραπάνω για να γίνουμε όσο μπορούμε πιο ακριβείς, παρότι οι γνώσεις δεν είναι τόσο πολλές όσο αντίστοιχα σε άλλες εκδηλώσεις, στις άλλες εκδηλώσεις που λέγαμε πριν. Πρόκειται λοιπόν για μία αγκιήτιδα που εκδηλώνεται στο πλαίσιο υπερευαισθησίας τύπου 3, με ανοσοσυμπλέγματα δηλαδή, τα οποία εναποτίθενται στους ιστούς και στα αγγεία με ενεργοποίηση του συμπληρώματος. Αγκιήτιδα τύπου 3, ανοσοσύμπλεγμα, σε ιστούς και αγγεία. Τα τυπικά συμπτώματα της ορονοσίας περιλαμβάνουν πυρετό, αρθραλγίες, εξάνθημα, το οποίο μπορεί να είναι πορφυρικό ή κνιδωτικό. Δηλαδή, βλέπουμε, φεύγει ή δεν φεύγει. Με λεμφαδενοπάθεια, ενδεχομένως νευρίτιδα, ίδημα, η νευρίτιδα. Υπάρχει και η περίπτωση να είναι τύπου ορονοσίτης. Να μην είναι στη κλασική μορφή. Και αυτή η αντίδραση είναι συνηθέστερη. Εδώ έχουμε ίδιες εκδηλώσεις που έχουμε το εξάνθημα, που συνήθως είναι πολύμορφο, και αρθραλγία. Μπορεί να έχουμε στην τύπου ορονοσίας και τα υπόλοιπα, αλλά συνήθως δεν τα έχουμε. Το συνηθέστερο αίτιο είναι τα από του στόματος αντιβιωτικά. Ιδιαίτερα στα τύπου ορονοσίας. Εδώ, σε αυτή τη διαφάνεια φαίνεται πολύ ωραία πώς εκδηλώνεται καθοδόν. Έχουμε λοιπόν μέρες για να δούμε την ορονοσία.
Δεν τη βλέπουμε μέσα. Μπορούμε να τη δούμε με μια πορεία περίπου 7 με 10 μέρες. Έχουμε συνήθως επαφή με κάποιον παράγοντα. Το πιο συνηθισμένο, το λέγαμε προηγουμένως, είναι τα αντιβιωτικά και λοιμώδης παράγοντας, ωστόσο, μπορεί να είναι. Έχουμε την αδυναμία να το καθαρίσουμε, γιατί πολύ συχνά χορηγούνται φάρμακα. Και η νόσος είναι αυτοπεριοριζόμενη. Για την αντιμετώπιση στην κοινή πράξη, χρησιμοποιούνται, χορηγούνται αντισταμινικά, γιατί πολλές φορές υπάρχει το δυσάρεστο αίσθημα, μπορεί να υπάρχει συμμετοχή ισταμίνης και μη στεροειδή, αντιπλεγμονώδη, μπορούν να χορηγηθούν. Στη σοβαρή εκδήλωση χορηγούνται κορτικοστεροειδή, που μπορεί να είναι και για αρκετές μέρες, 2 χιλιόγραμμο και για αρκετές μέρες. Εδώ, σε αυτή τη διαφάνεια που είναι και η τελευταία, φαίνονται πολύ ωραία οι μέρες όπου έχουμε το όποιο αντιγόνο που ουσιαστικά λέγαμε προηγουμένως με τη μορφή που μπορεί να λειτουργεί στον τύπο 3 υπερευαισθησίας με συμπληρώμα και μετήπα, και να έχουμε την 5η μέρα το νωρίτερο μέχρι τη 15η μέρα, συνήθως έτσι είναι, και μετά απελευθέρωση και ουσιαστικά επανάκαμψη. Με άλλα λόγια, η ορονοσία είναι πρωτίστως κλινική διάγνωση. Έχουμε την πληροφορία και κλινικά από τις εκδηλώσεις που έρχεται ο μικρός μας ασθενής, θα βάλουμε τη διάγνωση. Από το ιστορικό, πολύ ουσιαστικό, θα βάλουμε τη διάγνωση. Αναζητάμε συγκεκριμένα όταν είναι να βρούμε εκδηλώσεις και ευρήματα, δηλαδή θέλουμε λεμφαδένες, αρθρώσεις, μπορεί πυρετό και έλεγχο από τα νεφρά και ενδεχομένως μπορεί να έχουμε και εκδηλώσεις και ευρήματα από το νευρικό σύστημα. Αυτό ιόμενο, καλό, πρακτικά θεατές είμαστε. Περιέγραψα 3 οντότητες που είναι παραπλήσια, που έχουν παραπλήσιες εκδηλώσεις, παραπλήσια συμπτώματα και συχνά συγχέονται. Το καλό είναι ότι μερικά από αυτά είναι απλά και δεν θέλουν αντιμετώπιση ειδικότερη. Είμαστε περισσότερο με παρηγορητική αντιμετώπιση, συμπτωματική αντιμετώπιση. Εδώ που είναι η διαφορά, ωστόσο, είναι η αναφυλαξία που δεν πρέπει να τη χάσουμε και έχουμε την άμεση ανάγκη διάγνωσης, γιατί πρόκειται για πολύ σωτήρια αντιμετώπιση με την αδρεναλίνη, ενδομικά χορηγούμενη, και πρέπει να δράσουμε. Οι περιπτώσεις που έχουμε χρονιότητα, είτε στο πλαίσιο μιας χρόνιας κνίδωσης με ή χωρίς αγκιοειδήμα, στο πλαίσιο χρονιότητας του αγκιοειδήματος που αναζητείται υποκείμενη αιτία, είτε πρόκειται για τύπου ορονοσίας ή ορονοσία με ένα εξάνθημα που μπορεί να είναι πολύμορφο ή με πολλά ποικίλα χαρακτηριστικά, έχουμε χρόνο να δράσουμε. Χρειάζεται λοιπόν καλό ιστορικό και καλή κλινική εξέταση. Ανάλογα, ή θα δράσουμε αμεσότατα ή σκεφτόμαστε ποια είναι αυτά που πρέπει να αναζητήσουμε
για να κάνουμε τη σωστότερη διάγνωση. Αυτά είχα να σας πω. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί όλη αυτή την ώρα. Δεν ξεχνάμε το επόμενο Σαββατοκύριακο, ολόκληρο το Σάββατο, ολόκληρη η Κυριακή, αυτό που έρχεται δηλαδή το Σαββατοκύριακο, και είναι ένα χορταστικό πρόγραμμα, θα σας περιμένω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.